Συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τη Δώρα Αυγέρη, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Κυρία Αυγέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στις τηλεθεάτρες και στους τηλεθεατές του Atlas. Εκ των πραγμάτων θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με ένα σχόλιο, ζητώντας σας ένα σχόλιο για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν το απόγευμα από τον Υπουργό Υγείας. Κοιτάξτε, είναι πάλι μέτρα, ούτε καν ημίμετρα, είναι μέτρα πολύ κατώτερα των περιστάσεων και των συνθήκων, οι οποίες, όπως ζουν όλοι στην Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, κύριε Μόση, είναι πολύ κατώτερες των περιστάσεων αυτές, οι επιλογές της κυβέρνησης. Δεν μπορεί κανείς καν να τις χαρακτηρίσει ως ασπιρίνες για την αντιμετώπιση μιας πολύ μεγάλης πανδημικής κρίσης. Πια, ξέρετε, νομίζω ότι θέλει μια γενική συστράτευση και συστράτευση δυνάμεων. Ο Αλέξης Τσίπρας για πολλωστή φορά, με περισσή υπομονή θα έλεγα εγώ, έτεινε αυτή τη χείρα βοήθειας προς την κυβέρνηση, αλλά για μια ακόμη φορά βρήκαμε τείχο μπροστά μας και καμία διάθεση συνένεσης και συνεργασίας από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία είναι και υποχρεωμένη, ξέρετε, και από το συνταγματικό της καθήκον να επιλύει αυτές τις δυσκολίες. Νομίζω ότι δικαιολογημένα πια και οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, οι έμποροι και της εστίασης αντιδρούν, γιατί καταλαβαίνουν ότι πάλι μετακυλείται στις πλάτες τους μια ευθύνη και ένα χρέος πάρα πολύ δυσανάλογο. Ενώ η κυβέρνηση έχασε πια το τρένο του εμβολιαστικού προγράμματος, ναι, και ένα μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης, μεγάλο κομμάτι της εμπιστοσύνης του κόσμου προς τον εμβολιασμό και προς τον εμβολιαστικό πρόγραμμα, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί. Αλλά δυστυχώς με τις επιλογές της κυβέρνησης αυτό υπονομεύεται. Και από δεν, την άλλη, βέβαια, δεν έπρεπε να σφίξει περισσότερο ο κλοιός σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί? Δεν είναι σωστή αυτή η κίνηση? Νομίζω ότι είναι πια ξεκάθαρο ότι δεν έχει αποδώσει αυτή η επιλογή στρατηγική, τουλάχιστον επιλογή από την πλευρά της κυβέρνησης, να απολώνει τα πράγματα και να επενδύει στο δικασμό. Σας το λέω γιατί η πειθό δεν φαίνεται να οδηγεί πουθενά. Ποια πειθό? Έκανε κάποια οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης, συγκεκριμένης προσέγγισης των πληθυσμιακών ομάδων, γιατί ξέρετε, ο πληθυσμός αυτός που αρνείται να... Ο κόσμος αυτός που αρνείται να εμβολιαστεί δεν έχει ενιαία χαρακτηριστικά. Δεν είναι μια ομάδα πολύ συγκεκριμένη. Mm-hmm. Είναι πολλές διαφορετικές ομάδες που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ακόμα και γεωγραφικά και πολιτισμικά και κοινωνικά και οικονομικά, γεωγραφικά στην δική μας περίπτωση, θρησκευτικά. Όλα αυτά πρέπει κάποιος να καθίσει, να τα μελετήσει πάρα πολύ σοβαρά και το κυριότερο, να έχει τη διάθεση να την αντιμετωπίσει. Εγώ θα σας πω πολύ εντοπισμένα. Υπάρχει η ιστορία των εκκλησιών που είναι... Εγώ σέβομαι το θρησκευτικό συνέστημα, γιατί δεν ξέρω, σας έχω χάσει. Σας ακούω, έχω να συνεχίσετε. Σύνδεση. Θα συνεχίσω. Αν θέλετε να με καλέσετε, κύριε Μόση, στο τηλέφωνο. Εγώ σας ακούω πάντως, κυρία Αυγέρη, μπορείτε να συνεχίσετε. Με ακούτε από το iPad, θα αυτενεργήσω λίγο για να σας ακούω λίγο καλύτερα και εγώ από τη συσκευή του υπολογιστή. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Σας ακούω κανονικά. Ζητώ συγγνώμη και από εσάς και από τους τηλεθεατές. Δεν πειράζει. Στην τηλεφωνική γραμμή θα σας ακούω από το iPad. Ναι, ναι. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι αυτή η εξαίρεση του κλειστού χώρου της εκκλησίας, που δεν πάρει να είναι ένας κλειστός χώρος από την εφαρμογή αυτού του μέτρου, δείχνει ακριβώς ότι σκοπός της κυβέρνησης δεν είναι να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί, αλλά να κάνει κάποιες επιλογές της στιγμής για να επενδύσει στον κοινωνικό αυτοματισμό, να αναλωθούμε στην συζήτηση αν κολλάει ή δεν κολλάει στην εκκλησία, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι ο κορονοϊός κολλάει παντού. Άρα, αν ξεκινήσουμε από αυτή την παραδοχή, ότι ο κορονοϊός κολλάει από παντού, πρέπει να έχουμε ενιαία μέτρα και ενιαία σταθμά για παντού. Αλλά το κυριότερο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι το εμβόλιο είναι χρήσιμο για όλους. Ετέθη ένα θέμα από τον πρόεδρό σας, τον κύριο Τσίπρα, για επιτροπή ειδικών κοινής αποδοχής. Και έχουν αρχίσει πάλι πολλοί να σας κατηγορούν για επαμφωτερίζουσα στάση, λέγοντας τι θα πει κοινής αποδοχής ειδική. Δηλαδή, ποιο είναι το ζήτημά τους, η επιστημοσύνη τους ή είναι άλλα θέματα όπως ιδεολογικά και που πρόσκυνται? Όχι, το ζήτημα δεν είναι ότι πάσχουν από κάποια πολιτική εμπλοκή οι επιστήμονες, αλλά το ζήτημα είναι ότι πάσχει η κυβέρνηση από μια ασθένεια που είναι το να εργαλειοποιεί την επιστημονική γνώση και την καλή διάθεση των επιστημόνων να βοηθήσουν σε αυτή τη συνθήκη, να κρύβεται πίσω από την επιστημονική άποψη
Και τελικά να καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι προγραμμένα και προαποφασισμένα από την κυβέρνηση και βάζει ακριβώς μπροστά την επιστημονική άποψη και θέση για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Ναι. Και επειδή ακριβώς. Κάποιοι άλλοι επιστήμονες. Ναι, για το ίδιο θέμα. Κάποιοι άλλοι επιστήμονες τι θα έκαναν δηλαδή, αν αλλάζαμε αυτή την ομάδα. Ακριβώς. Δεν με αφήσατε όμως να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ακριβώς όμως. Επειδή φτάσαμε σε ένα σημείο που φαίνεται πια ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης προς τον πολιτικό χειρισμό. Ναι. Και πάει αυτό να συμπαρασύρει και την εμπιστοσύνη προς την επιστημονική θέση και άποψη, είναι πάρα πολύ σημαντικό, εγώ θα σας έλεγα ακόμη και τώρα που είναι πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση, να μηδενίσουμε, να βγούμε όλοι μπροστά και να πούμε ότι πραγματικά χτίζουμε ένα τείχος εμπιστοσύνης απέναντι στην επιστημονική άποψη και νομίζω ότι αυτή είναι μια εξαιρετική πρόταση και ιδέα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά για πολλωστή φορά, και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο κ. Μητσοτάκης, το αρνείται. Το είχε αρνηθεί, για να σας θυμίσω, όταν είχαμε προτείνει και υπουργό υγείας κοινή αποδοχή. Σε τελική ανάλυση, επειδή είναι πολεμικές οι συνθήκες, κύριε Μόσχη, νομίζω ότι δεν είναι κακή και η ιδέα που έπεσε από τον μεάρχη υγείας και πρώην υπουργό υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθό, να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση. Ζούμε έναν πόλεμο. Νομίζω η κυβέρνηση δεν το έχει αντιληφθεί. Έστω και τώρα ζητούμε να μας πει ποιο είναι αυτό το ολιστικό σχέδιο που θα εφαρμόσει για να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος που έχουμε μπροστά μας. Αλλά φοβάμαι όμως ότι επειδή ακριβώς δεύτερη φορά επαναλαμβάνεται αυτό το έργο, η κυβέρνηση είναι υπότροπη. Ναι. Και αν με επιτρέψετε να καταχαστώ λίγο το χρόνο, πέρα από το εμβόλιο, που είναι ένα πολύ σημαντικό αμυντικό όπλο, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι η πανάκια, έχουμε κουραστεί να μιλούμε και για τα φάρμακα και για τα μονοκλονικά. Τι περιμένουν. Σήμερα έχουμε πόσους θανάτους, διασωληνώσεις ανθρώπων εκτός μεθ και θανάτους εκτός μεθ διασωληνωμένων. Έχουμε μεθ που είναι υπερκορεσμένες, γεμάτες, υπερπλήρες και δεν μπορούν να δεχτούν κόσμο. Και την ίδια στιγμή έχουμε μειωμένο προσωπικό, γιατί αιμονικά η κυβέρνηση συνεχίζει και εφαρμόζει πάντως, το μέτρο της αναστολής εργασίας. Πάντως, προφανώς συμφωνείτε ότι το ζήτημα βασικά είναι να μην φτάνει κάποιος στο νοσοκομείο. Άρα, λοιπόν, πρέπει να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη. Έτσι, όλα τα άλλα έπονται. Τόση ώρα επιχειρηματολογώ για κάτι διαφορετικό πέρα όχι, από όχι, την Ευρώπη. Προφανώς. Απλά βάζω τον τίτλο, αν μου επιτρέπετε. Απλά σας λέω ότι η κυβέρνηση υπονομεύει το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Με τα ύψης αφήξης, με το λέγοντας ότι σε αυτό το κλειστό χώρο κολλάει και στον άλλο δεν κολλάει. Ότι κολλάει στο εστιατόριο, αλλά δεν κολλάει στο σούπερ μάρκετ. Ότι δεν κολλάει στο σούπερ μάρκετ όπως θα κολλάει και στην εκκλησία. Ότι πρέπει να κάνει τα δύο τεστ την εβδομάδα όταν πηγαίνει σε έναν κλειστό χώρο, αλλά όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ θα το κάνει, ενώ πηγαίνει στην τράπεζα και το κάνει. Τρελαίνεται ο κόσμο. Καταλαβαίνετε τώρα. Δεν μπορεί να το παρακολουθήσει. Και εκεί χάνεται η εμπιστοσύνη. Νομίζω όμω ότι συνδυαστικά το εμβόλιο, το φάρμακο και φυσικά και αυτό το χτίσιμο τη εμπιστοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να υπερβούμε τη δυσκολία. Και φυσικά, επειδή ακριβώ τον έτε, είναι πολύ σημαντικό να μην πηγαίνει κάποιο ετοιμοθάνατο στο νοσοκομείο. Είναι αυτό για το οποίο έχουμε πει πολλά, όπως μιλάμε για την ενίσχυση της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά ούτε αυτό το κάνει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Το μόνο που κάνει είναι να ρίχνει χρήματα στους ιδιώτες. Ακόμη και τώρα αυτό το μόνο που ζητάει είναι πώς θα μοιραστούν χρήματα στις ιδιωτικές κλινικές, όχι για να νοσηλεύουν περισσότερο. Κυρία Βιέρη, πρέπει να κλείσουμε, σας παρακαλώ. Ναι, ολοκληρώστε εδώ. Και πάλι το ζεστό δημόσιο χρήμα πάει για να γίνονται οι λοιπές ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικές κλινικές με καθαρό χρήμα, ενώ τα δημόσια νοσοκομεία έχουν μετατραπεί και πάλι σε νοσοκομεία μιας νόσου, η ΜΕΘ, στα δημόσια νοσοκομεία είναι γεμάτες και κόσμος μπαίνει σε αναστολή, παραμένει σε αναστολή και τώρα μαθαίνουμε ότι ο κύριος Πλεύρης, το είδαμε μάλλον, ανακοίνωσε ότι δεν θα ανανεωθούν και οι συμβάσεις των επικουρικών οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί, ενώ στην αρχή είχε υποσχεθεί διαφορετικά πράγματα. Κύριε Βιέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλό βράδυ. Και εσείς και υγεία και παρακαλώ έτσι όσοι μπορούν έστω από αυτή τη συζήτηση να λάβουν το μήνυμα ακόμη και αύριο να πάνε να εμβολιαστούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, περνάμε πολύ δύσκολες ώρες.